μετάλλαξη του κορονοϊού που μεταδίδεται στον άνθρωπο από τους σκύλους, ταυτοποίησαν επιστήμονες στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Πολιτιακό Πανεπιστήμιο του Οχάιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικοί της ιολογίας κατάφεραν να ταυτοποιήσουν ένα στέλεχος κορονοϊού σε σκύλους που θα μπορούσε να μεταδοθεί στον άνθρωπο. Είναι υψηλός ο δείκτης επικινδυνότητας για μια πανδημία από την μετάλλαξη αυτού του κορονοϊού από τα σκυλιά. Πρέπει να το μελετήσουμε, απαντούν οι επιστήμονες. This virus is not a major threat and we do not anticipate any new pandemic. But what we're advocating for is just we need to do more studies, again, on human-animal interface and coronaviruses to know which strains or variants can become threats in the future. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καλείται πλέον να διαχειριστεί τον αντίκτυπο από νέες επιστημονικές δημοσιεύσεις, σύμφωνα με τις οποίες ο κορονοϊός παρασκευάστηκε σε κινέζικα εργαστήρια και στη συνέχεια οι επιστήμονες τον μετάλλαξαν για να φανεί ότι προήλθε από τις νυχτερίδες. This whole process is being poisoned by politics. Η εγκυρότητα των εν λόγω επιστημονικών δημοσιεύματων δεν έχει αμφισβητηθεί.